Στο άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013, η θεατρική ομάδα Φυγάδες του Συλλόγου Ιμβρίων παρουσιάζει το έργο του Δημήτρη Δεμιρτζή, ο υποψήφιος γαμπρός. Ο κύριος Νίκος Κυλλός, υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας Φυγάδες του Συλλόγου Ιμβρίων, είναι κοντά μας απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την παράσταση. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στο στήσιμό της? Οι δυσκολίες ήταν πολλές και κυρίως ξεκινήσαμε πρόβες τον Ιούλιο. Λόγω του ότι όμως τον Αύγουστο σταματήσαμε και πήγαν τα παιδιά στην Ήμβρο οι περισσότεροι, το Σεπτέμβριο ήταν πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για την προετοιμασία. Το παλέψαμε, το δουλέψαμε όσο μπορούσαμε. Γιατί διαλέξατε αυτό το έργο? Αυτό το έργο λοιπόν έχει μία ιστορία. Ο συγγραφέας, ο Δημήτρης Δεμιρτζής, τυχαίνει να είναι φίλος μου, μου το έδωσε αυτό πριν 30 χρόνια και το είχα χάσει το κείμενο. Κάποια στιγμή φέτος το βρήκα ανάμεσα στα χαρτιά μου και τον πήρα τηλέφωνο. Του λέω: Δημήτρη, ήρθε η ώρα να παιχτεί αυτό το έργο, το δικό σου. Χάρηκε πάρα πολύ. Και εγώ εκπλήρωσα, ας πούμε, ένα φάουλ που είχε γίνει στο παρελθόν. Άντε, φέρα και. Έχουν και κονιάκ, βερμούτ. Έχουν και αυτά που λέγαμε πόσο λεπτά. Λικέρ. Λικέρ. Έχουμε την κυρία Κλέρη Δελιάνη κοντά μας, υπεύθυνη παιδείας και πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών «Η Τιτάνη». Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σας φάνηκε η παράσταση? Πάρα πολύ καλή. Για άλλη μια φορά οι Φυγάδες, η θεατρική ομάδα από το Σύλλογο Ιμβρίων, μας έδωσαν μια πολύ καλή ερασιτεχνική παράσταση. Μην το ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ερασιτεχνικά κάνουν αυτό που κάνουν και θα πρέπει να τους συγκρίνουμε σε τέτοιο επίπεδο. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Περάκης, πρόεδρος της Ένωσης Κριτών. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς σας φάνηκε η παράσταση? Καταπληκτική. Από ερασιτέχνες ήταν πολύ, ας πούμε, δώσανε επαγγελματικό ρυθμό. Προσπαθήσανε μέσα από αυτή την παράσταση να μας δείξουν τα ήθη και τα έθιμα της Ίμβρου. Ασφαλώς. Αυτά πρέπει να τα διατηρούμε, να τα ζωντανεύουμε, να τα επικρίνουμε κάποια στιγμή. Πώς ήταν και πώς εξελίσσεται και πρέπει να ακολουθούμε το σύγχρονο ρυθμό. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα ξεπέτυχες τουλάχιστον. Ναι, καλά, καλά είμαι. Τώρα στο σε μένα, εσύ τελείωσε. Πάμε να κάνουμε. Πρώτη φορά να κάνουμε, σαν πόρο. Πάσχα, ξέρεις το πάσχα. Δεν πρέπει να το ξέρει. Από πρώτη φορά έρχεται συνεχώς. Σαν πόρο, καλό. Η κυρία Μένει Τριανταφύλου κοντά μας απόψε, μία από τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε στην παράσταση αυτή? Βασικά συμμετέχω αν όχι σε όλες τις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις του Συλλόγου μας. Είμαι ενεργό μέλος αυτό. Και όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είπα να συμμετάσχω και σε αυτή την παράσταση. Ήταν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, κάτι πιο πρωτότυπο μπορώ να πω. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν αρκετά πιο δύσκολο έργο από ό,τι είχαμε συνηθίσει, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες ερασιτέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί, είμαστε ερασιτέχνες. Παρόλα αυτά όμως, είναι φοβερή εμπειρία, η όλη διαδικασία εκεί στις πρόβες, η κούραση, το άγχος, το στρες, τα νεύρα, οι χαρές, τα γέλια, όλα αυτά δεν τα αλλάζω με τίποτα. Είναι
ανεπανάληπτα. Από το άλσος της Νέας Σμύρνης και τη θεατρική παράσταση «Υποψήφιος Γαμπρός» για το nstv.gr, χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών 2013.